Thank you.
Glory to you, forbearance.
Who is the soul or
και ήρθε το σπάζεστε αυτό, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και έκτηκαν αυτού την κεφαλή καλά, και ενέπτυον αυτό και επιθέτε στα γόνατα προς εκείνον αυτό. Και όταν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύρα, και ενέβησαν αυτό τα ημάτια τα ίδια, και εξάγουσαν αυτόν, ή να σταυρώσουν αυτόν. Και αγκαλεύουσι παράγοντα την ασήμωνα κοινιναίων, ερχόμενον από αγρού τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ή να άρρηκον του σταυρών αυτού, και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον, ο εστιμηθερμενωμένων κρανίων τόπος. Και δίδουν αυτό που είναι σπιρτισμένων ίνων, ο δε ουκέλαμπε. Και σταυρώσατε σε αυτό, διεμερίζονται τα ημάτια αυτού, βάλαντες κλήρων επ' αυτά τη στιάρη. Είδε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτό. Και η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και συν αυτό σταυρούς οι διοριστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξεγονίμων αυτού. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα και μετά νόμων ελογίστη. Και οι παραπορευόμενοι εσβλαυσίβημων αυτών κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες «Ουά, ο καταλύον των ναών και τρισή μέρες πονομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από τους σταυρούς». Ομοίως δε και οι αρχιερείς επέζοντες προς αλλήλους με τον γραμματέον έλεγον άλλους έσωσε, εαυτόν ούτε να τα σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, κατά πάντων είναι από τους σταυρούς. Είναι αείδωμε και πιστέψομε Ελεύθερη ζούσα, όσοι σαν
Σήμερα είμαστε και του πανηγόμενου Θεού και του
Thank you.
led to the slaughter, followed wailing with the other women, and cried, "Where are you going, my child? Why do you travel along so fast? Would there perhaps be another wedding in Cana, and you hurry there to turn for them water into wine? Can I not come with you, my child, or tarry with you? Speak to me a word. You, who are the word, pass me not by in silence. You who kept me pure, for you are my son, my God. Τον ίδιον άρμα για να στρεβούς όπως παγιέρα κόμενον, την κολούθη Μαρία ερχομένη με θετέρον την εμπόρ, ταύτα πόστα. Πού πορεύει τέκτον, τι ως χάρη των αρχήν δρόμων επιτελείς. Μη έτερος νόμος πάλι να εστίν εν κανάν, κακίνη εις πέμπτης εν εξίδατος αυτής ίδων ποιήσεις. Συνέλθος η τέκτον, η μήνος η μάλλον, δώσ' μη λόγω τόγε, εις υπον παρέχνεις με, ο αγνήτης ας με, συγκρυπάχης ο Υιός και Θεός μου. Υπάρχης ο Υιός και Θεός μου. On April 26th, we commemorate the Holy Priest Martyr Βασιλεύς, a bishop of Amasia, την 26η του φθινός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλέως, του σκόπου Μασίας, την ημέρα η Εκλαθήρα Ειρήνη τελείωται. This day, Saint Εκλαθήρα died in peace. On this day, the God Saint Justa died in peace. Και τη μέρα η Αγιαίουστα η Ειρήνη τελείωται. Και τη μέρα όσους Νέστορ, τους γονείς και τα λοιπόν υπονάστα σε Ειρήνη τελείωται. Τι Αγία και μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κύριου και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού επιτελούμε. Τους εκτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύρδης, τους γέροντας, την πορφυρά κλένα, τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τους ύλους, την λόγχη και προπάντων των σταυρών και των θάνατων. Άδη είμαστε τον κατεδέξατο, έρχεται και τον ευγνώμονος ληστού του εις σταυροθέντος αυτό σωτήριον εν το σταυρό ομολογία. On Great Friday, we observe the holy saving and awesome passion of our Lord and God and Savior Jesus Christ. The spirits, the scourgings, the bufferings, the scorn, the mocking, the purple robe, the reed, the sponge, the vinegar, the nails, the spear, and above all, the cross and death, which he willingly suffered for us. We also observe the confession of the salvation of the penitent thief who was crucified with him. You are a living God, and though you were lifeless on the wood, on naked corpse, you are the word of the living God. The thief opened the locked gates of Eden with a key, remember me. Yeah.
Yeah, I'm so glad I'm not seeing you. I'm so sad I'm here.
be attempted. Lord, you, O Lord, glory to you. At that time, standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister Mary, the wife of Joachim, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her to his own home. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said to fulfill the scripture, "I thirst." A bowl filled of vinegar stood there. So they put a sponge full of vinegar on Esau and held it to his mouth. When Jesus had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Since it was the day of the preparation, in order to prevent the bodies from remaining on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they may be taken away. So the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a lance, and at once came out blood and water. He who saw a bore witness, his testimony is true, and he knows that he tells the truth, that you may also believe. For these things took place that the scripture might be fulfilled. Not a bone of him shall be broken, and another one scripture says, they shall look upon him who they have pierced. Σώματος εφάσισε το σταυρό, τα άθρα του
Oh.
τόσο καιρό εκείνος τον Ιωσήφ ο Αρημαθέας ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός υπερδεχόμενος και βασιλεία του Θεού, τον μίσας εις ήρθε προς Πιλάτον και ειτήσατο το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθάπλωσε ήδη τα έθνη και προσκαλεσάμενος των κεντηρίων, επιρώτησε αυτόν η παλαιά πέθανε, και γνούς από του κεντηρίων ως εδωρήσατο το σώμα του Ιωσήφ. Και αγοράσα συνδόνα και πιθανόν αυτόν εν είδε τη συνδόνη και κατέθηκε αυτόν εν μνημείο που είναι λελατομιωμένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί τη θύρα του μνημείου. Let us ask the Lord.
μόνο με την Παναγία και τον Ιωσήφ, καταδιωγμένος, αυτοεξόριστος, με μια θανατική καταδίκη από τη στιγμή που εγεννήθη, από τον βασιλιά Ηρώδη. Οι δράσεις του ενδιαμέσως και αυτοί ήταν πλημμυρισμένοι από τον καταπληκτισμό και την αδικία των ανθρώπων. Ακόμα και οι ίδιοι, οι αγνώμονες άνθρωποι, τους οποίους ευεργέτησε, εστράφηκαν εναντίον του. Οι πλέον προσφυλείς ή τον αγνόησαν και τον άφησαν μόνο στον Γολγοθά, ή τον αρνήθηκαν ή τον επρόδωσαν. Και ακούσαμε σήμερα τον λαό τον οποίο ευεργέτησε να αναφωνεί «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτό». Και ο Πιλάτος διερωτάται τον βασιλέα ημών σταυρώσω, και οι αρχιερείς ανταπαντούν «Ουκ έχουμε βασιλέα ή μικέστρα», για να οριοθετήσουν ποιοι είναι ακριβώς οι προδότες του λαού. Ο Κύριός μας σιωπηλός υπομένει πάντα από τον Άννα στον Καϊάφα και από εκεί στο Πρετόριο. Υπομένει μία ολόκληρη νύχτα πάθους, εκκλεισμών, αραπισμάτων, κοραθισμάτων, ταπεινώσεων και να ανέβει στον Γολγοθά. Και μέχρι να έρθει ο Σίμωνα Κυριναίος πάλι μόνος. Και εκεί, στο κορφοβούνι του Γολγοθά, περίμενε η μητέρα του, οι δύο μαθήτριες και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος, ο νεότερος των μαθητών, ο οποίος αψήφισε τον κίνδυνο. Και εκεί πάλι, ακόμα και σε αυτή τη στιγμή, δεν έχασαν ευκαιρία να διαρρήξουν και να διαμερίσουν τα ημάτια αυτών, να κάνουν λοταρία το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο, τον άραβο χιτώνα του, και εκεί να τον εκτίσουν, να του δώσουν το όξος, το ξύδι. Μία ζωή με πίκρες, με διωγμούς, με αδικία. Θα μπορούσε να φέρει τις λεγιώνες των αγγέλων του και να εκδικηθεί, αλλά δεν το κάνει. Θα μπορούσε να σταματήσει αυτές τις αδικίες, αλλά δεν το κάνει. Θα μπορούσε να αντασταθεί ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να υπεραμεινθεί για αυτά τα οποία αδίκως του καταμαρτυρούν, αλλά δεν το κάνει. Τι κάνει? Συγχωρεί. Και πάνω στο σταυρό ανοίγει την αγκαλιά του. Σε όλους, σε διώκτες, σε φίλους και εχθρούς. Και ζητάει από τον Θεό Πατέρα άφεσε αυτής, συγχώρησε αυτούς. Γι' αυτό είναι Θεός, τέλειος και άνθρωπος, τέλειος. Γι' αυτό είναι Θεάνθρωπος και Σωτήρας των ψυχών ημών. Και γι' αυτό αύριο, όταν θα γίνει ο Εσπερινός και όταν θα ακολουθήσουμε τον επιτάφιο θρήνο αργότερα, το Θείο Μνήμα, θα έχουμε και μία προαπόρευση μέσα στη λύπη χαράς. Η χαρμολύπη των ημερών έγκυται στο γεγονός ότι τα κάνει όλα αυτά για ιδιαίτερο και συγκεκριμένο σκοπό, να μας σώσει, να μας αναστήσει, να μην είμαστε διοικητικοί, να μας διδάξει να συγχωρούμε, να μας δώσει μια ευκαιρία να γίνουμε κι εμείς άνθρωποι. Στα αρχαία ελληνικά, άνωθρόσκο, αυτός που βλέπει ψηλά, αυτός που βλέπει και θεωρεί. Θεωρία είναι η οπτασία του Θεού. Να βλέπουμε τον Θεό στη ζωή μας,
να είμαστε άνθρωποι. Είδε ο άνθρωπος. This is the example. This is the ultimate example we should all emulate and follow. His life was filled with injustice. He was born, and before he was even able to take his first steps, there was a death sentence against him. Thousands of children were annihilated because Herod was trying to get him. He was exiled to Egypt, and the very land, the very people he attempted to save, persecuted him. His public ministry is inspirational, and millions of people around the world have been empowered and inspired by Christ. But yet, he was confronted by myriad of injustices. For the very people that he rescued from the darkness of disbelief, of a suppressive law, from the different oppressive hypocrisies of his society, the very people that he rescued, that he redeemed, that he healed, the people that he gave miracles to, the people that he preached to about the law and kindness and forgiveness and charity. These very people today said, away with him, away with him, crucify him. Was he a common criminal to be punished in that manner? Was he a person who harmed others? No, this is the greatest injustice in the history of the world, like no other injustice. Because he is the only just, the only righteous, the only sinless, he's perfect God and perfect human being. He has every right to execute judgment, to implore his divine authority and call on his angels. The legions of the angels can come down directly and take away his persecutors. But he's not doing this. He's not punishing them. What he's doing instead, forgive them, Father, for they not know what they're doing. He opens his arms, he embraces all. He welcomes friends and foes, just and unjust. He forgives them all, even the closest ones turned against him, denied him, betrayed him. But he does not go to punish, and instead gives them the ultimate example how we ought to be as human beings. Not vindictive, not hateful, not angry, not unjust. So on the cross, the sacrificial love of Christ takes a new meaning. On the cross, he gives us an example. We wear the cross, we make the sign of the cross, we put the cross in the churches, in our homes. It's the symbol of our faith. Why? Is it because it was a better murder weapon of the Romans? No. It's because if there was no cross, how could we be asked to be resurrected? How could he descend to Hades to invite the unpreached, those before and those after, who need the redemption and salvation of the Lord? Without the cross, how can we have that ultimate example of humility, love, and sacrifice that are the exemplary virtues of the church and the faith? So behold, perfect God and a perfect human being in front of all of us to imitate and emulate his example. Even one of us.
Thank you.
Thank you.
mercy. Again, we pray for all the pious and Orthodox Christians. Again, we pray for Archbishop Phineas. Again, we pray for brothers, the priests, monks, deacons, and the higher monks, and all those in the service of the Brotherhood in Christ. Again, we pray for grace, life, peace, health, salvation, protection, forgiveness, and remission of the sins of the servants of God and the pious and Orthodox Christians of this city and community. To your mercy, we love you, God, and to you give glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages.